Ομόφωνα εισηγήθηκε η Επιτροπή Διοντολογία τη Βουλή την άρση ασυλία του βουλευτή Ξάνθη Μπουρχάν Μπαράν, καθώ σύμφωνα με δικογραφία που διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων. Την άρση τη ασυλία του ζήτησε και ο ίδιο ο βουλευτή. Δεν κρύφτηκα, δεν κρύβομαι και ούτε πρόκειται να κρυφτώ ποτέ πίσω από ασυλίε και διαδικασίε. Μοναδικό μου γνώμονα είναι να αποδείξω καθ' ολοκληρία την αθωότητά μου ενώπιον τη ελληνική δικαιοσύνη, όπω κάθε Έλληνα πολίτη έχοντα απόλυτη εμπιστοσύνη στι δικαστικέ αρχέ. Σύμφωνα με πληροφορίε του Όπεν, ο Μπουρχάν Μπαράν Μπαράν, που είναι ψυχίατρο στο επάγγελμα, κατηγορείται μεταξύ άλλων πω συνταγογραφούσε τη χορήγηση φαρμάκων που περιείχαν ναρκωτικέ ουσίε χωρί να υπάρχει πραγματική και συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη και έχοντα γνώση ότι αυτά τα φάρμακα θα χρησιμοποιούνταν για παρασκευή και διακίνηση ναρκωτικών. Ο Μπουρχάν Μπαράν υποστήριξε στην Επιτροπή Δεοντολογία κατά πληροφορίε πω δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να συνταγογραφεί επαναληπτικέ συνταγέ του νοσοκομείου Κομοτινή, δηλαδή συνταγέ που είχαν εκδοθεί στο νοσοκομείο και είτε είχαν λήξει είτε έπρεπε να επανασυνταγογραφηθούν για να συνεχίσουν οι θεραπεία τους. Ο βουλευτή διαγράφει χθε το βράδυ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, έω ότου διαλευκανθεί πλήρωσε η υπόθεση. Ενώ η Χαριλάου Τρικούπη δεν ζητάει να παραδώσει ακόμα την έδρα του. Εχθέ υπήρχε πληροφόρηση για το τι αφορά και ο πρόεδρο αποφάσισε ότι με βάση αυτά τα οποία είδε δεν μπορεί ο κ. Μπαρά να συνεχίσει να είναι μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεσή του και νομίζω ότι είναι το αυτονόητο και το πολύ λογικό. Επειδή είμαι στην Επιτροπή Διοντολογίε. Ξέρετε πώ ελέγχονται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάνει το αντίστοιχο που κάναμε εμεί. Ο μειονοτικό βουλευτή αναμένεται να υπερασπιστεί την αθωότητά του και στην Ολομέλεια, η οποία θα λάβει και την τελική απόφαση για την άρση τη ασυλίας του τι επόμενε μέρε.